Υπουργοί και αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι της πολιτικής μας επιτροπής, είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα, είναι πάρα πολύ συγκινητική μέρα, αλλά είναι και μια ιστορική μέρα, γιατί σαν σήμερα πριν από 41 χρόνια η πατρίδα μας βίωνε ιστορικές στιγμές. Όπως ήδη ακούσατε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ερχότανε ξαναφέρνοντας τη δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε, η επτάχρονη δικτατορία κατέρεε, μέσα βέβαια από μια τραγωδία στην Κύπρο. Γι' αυτό και επιτρέψτε μου σήμερα ξεκινώντας να πω ότι η Νέα Δημοκρατία τιμά τους νεκρούς και τους αγνοούμενους, τους ήρωες της κυπριακής τραγωδίας και θέλουμε τη λύση του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα τιμούμε και όλους εκείνους που μετήχαν στους αγώνες για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον τόπο μας. Και γι' αυτό τιμούμε ιδιαίτερα και είμαστε περήφανοι τον πρωταγωνιστή εκείνης της ιστορικής επετείου, τον εθνάρχη και ιδρυτή της παράταξής μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τιμούμε λοιπόν τον πολιτικό που ηγήθηκε της μεταπολίτευσης και έγραψε, όπως αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα, το νεότερο ελληνικό θαύμα. Τιμούμε εκείνον τον ηγέτη που οραματίστηκε και έκανε πραγματικότητα την ισότιμη ένταξη της πατρίδας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, που έδωσε στην Ελλάδα φωνή, δύναμη και κύρος, βγάζοντάς την μετά από μια περιπέτεια, που έδωσε στη χώρα τη δυνατότητα να αντλήσει τεράστιους κοινωνικούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δημιουργήσει σύγχρονες υποδομές, να ξεκινήσει δυναμικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, εμείς οι νεοδημοκράτες και οι νεοδημοκράτες είμαστε περήφανοι για την προσφορά μας στην Ελλάδα. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας. Και η παρακαταθήκη που μας άφησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι η βάση στην οποία διαμορφώνουμε την πορεία μας. Είναι ο οδηγός μας για να προωθήσουμε τις αλλαγές που κάναμε τόσα χρόνια για μια καλύτερη και περήφανη Ελλάδα, σε μια καλύτερη και δικαιότερη Ευρώπη. Είμαστε λοιπόν η παράταξη των μεγάλων και απόλυτα δικαιωμένων εθνικών επιλογών. Είμαστε η παράταξη που πάντα έβαζε πάνω απ' όλα την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες, το εθνικό συμφέρον και το συλλογικό καλό. Και θέλω καθαρά να το τονίσω και σήμερα ότι 41 χρόνια μετά η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή ψηφίστηκε από το πρώτο συνέδριο, παραμένει και σήμερα επίκαιρη και είναι πηγή έμπνευσης για όλους και για όλες μας. Είναι οδηγός γνώμονα στην πορεία μας. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία τονίζει, η ιδρυτική της διακήρυξη υπηρετεί τα αληθινά συμφέροντα του έθνους που βρίσκονται πάνω από τις διαχωριστικές ψευδεπίγραφες επιγραφές αριστερά, κέντρο, δεξιά, όπως λέει η ιδρυτική διακήρυξη. Είμαστε λοιπόν η παράταξη που υπηρετεί την εθνική ενότητα, υπηρετεί την ομοψυχία, τη συνεννόηση, τη σύνθεση, τη συνένωση δυνάμεων και προσπαθειών. Είναι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία η παράταξη της ευθύνης, εθνικής και κοινωνικής. Παράταξη που δεν διστάζει να αναλάβει το κόστος που απαιτείται, όποιο και αν είναι αυτό, πολλές φορές και εις βάρος μας, προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα της Ελλάδας και των Ελλήνων. Γιατί εμείς έχουμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας τον άνθρωπο. Είναι παράταξη λοιπόν της πραγματικής και όχι εικονικής κοινωνικής ευαισθησίας, όπως εμφανίζεται η δίθεν αριστερά που σήμερα κυβερνά. Εμείς είμαστε η γνήσια κοινωνικά ευαίσθητη και πονούμε τους αδυνάμους. Είναι η Νέα Δημοκρατία η παράταξη της ελευθερίας, της ελεύθερης αλλά όχι ασίδωτης οικονομίας, παράταξη που στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία, με κανόνες όμως, με διαφάνεια και με προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Παράταξη που υποστηρίζει την παραγωγή, τη δημιουργία και έχει στόχο την ανάπτυξη, την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία στέκεται μακριά από τα άκρα, τις ακρότητες, απορρίπτει τις διχαστικές αντιπαραθέσεις σε όλη τη διάρκεια και σε όλη της την πορεία και τις συμπεριφορές εκείνες που πληγώνουν και διχάζουν τον ελληνικό λαό. Αποκρούει τις απόπειρες πόλωσης και φανατισμού
που μεθοδεύονται ανεύθυνα και επικίνδυνα, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, ακριβώς για να μην υπάρχει ήρεμος διάλογος, να μην αναπτυχθούν τα επιχειρήματά μας και να μην έχουμε το πλεονέκτημα αυτών των επιχειρημάτων. Και προσπαθούν με κραυγές να διχάσουν τους Έλληνες και να υπηρετήσουν τον λαϊκισμό. Εμείς όμως είμαστε πρωτοπόροι και αυθεντικοί εκφραστές του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας. Είμαστε η δύναμη που, όπως απέδειξε για άλλη μια φορά τούτες τις μέρες, πιστεύει ότι το μέλλον του τόπου μας βρίσκεται στην Ευρώπη και το ευρώ. Και είμαστε η παράταξη που δείχνει ότι η εσωκομματική μας δημοκρατία υπάρχει, λειτουργεί και μπορεί να λύνει τα όποια προβλήματα αναφύονται. Γι' αυτό και σήμερα, επιτρέψτε μου, το αισθάνομαι και προσωπικό μου χρέος 24 Ιουλίου του 2015 να εκφράσω ευγνωμοσύνη σε όλη την ιστορική ηγεσία του κόμματος. Στον ιδρυτή μας τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Γιώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέρο, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερ και τους δύο πρωθυπουργούς που βρίσκονται εδώ, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, που έλαβε μια γενναία απόφαση για να προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία και πάλι μπροστά, ενωμένη, και να φέρει το νέο πνεύμα που απαιτείται στη χώρα μας σε μια δύσκολη περίοδο. Και επιτρέψτε μου και προσωπικά να θέλω να αναφέρω όλη την ιστορική ηγεσία του κόμματος, ξεκινώντας από τους αντιπροέδρους μας και από εκείνους που πράγματι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και σφράγισαν την ιστορική σελίδα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ στο Γιάννη το Βαρβιτσιώτη, που πραγματικά έδωσε με το ήθος του το στίγμα μας, στον Αχιλλέα Καραμαλή, στον κύριο Μολυβιάτη, στον Γιώργο Σουφιά, στους αντιπροέδρους Αβραμόπουλο και Δήμα, και ταυτόχρονα να αναφέρω τους φίλους γραμματείς που τόνισαν με την παρουσία τους την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος, τον Λευτέρη τον Ζαγορίτη, τον Ανδρέα τον Λικουρέτζο και τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη. Για τον Ανδρέα θα πούμε άλλη ώρα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ακολουθεί το δρόμο που έχει χαραχθεί εδώ και χρόνια. Ακολουθεί το μεσαίο δρόμο, το δρόμο του κοινωνικού και μεταρρυθμιστικού κέντρου, το δρόμο που μας ενώνει, το δρόμο της ευθύνης και του αυτονόητου, το δρόμο του μέτρου, της μετριοπάθειας, το δρόμο της λογικής, της κοινής λογικής, το δρόμο της σύνθεσης, της συνεννόησης, της συνένωσης δυνάμεων και της συνδιαμόρφωσης του νέου προγράμματος που πρέπει να έχουμε. Γιατί πρέπει να αθροίσουμε δυνάμεις. Θέλουμε όλους τους σοβαρούς και λογικούς ανθρώπους, ανεξαρτήτως του τι ψήφισαν, να έρθουν στη Νέα Δημοκρατία να συνδιαμορφώσουμε το νέο σχέδιο και πρόγραμμα με βάση το οποίο η Ελλάδα θα προχωρήσει. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς. Δεν τους ρωτάμε ούτε τι ψήφισαν, ούτε ποια είναι η ιδεολογική προσέλευσή τους. Τους απλώνουμε το χέρι και τους καλούμε για το καλό της χώρας, να μπορέσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε. Και όλοι εδώ στην Πολιτική Επιτροπή εκπροσωπούμε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Εμείς εδώ είμαστε μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Είναι εδώ οι εκπρόσωποι της νεολαίας μας, της ΟΝΕΔ, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών. Όλοι εμείς απευθυνόμαστε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους επαγγελματίες, στους αγρότες, στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στο ανθρώπινο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, στον πνευματικό κόσμο, και τους καλούμε να είναι μαζί μας. Εκφράζουμε τους οικονομικά ασθενέστερους, τα μεσαία στρώματα, τους ανέργους που άρχισαν να αυξάνονται, τον κόσμο που χτυπήθηκε πιο πολύ από τη λέλαπα της κρίσης, τις πολύτεκνες οικογένειες, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους συνταξιούχους, αλλά και τη νέα γενιά της πατρίδας μας. Τους νέους και τις νέες που είδαν τα όνειρά τους να γίνονται κουρέλια. Τους φοιτητές και τους σπουδαστές μας. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε κάθε νέο, σε κάθε νέα που μπορεί να στέκεται σήμερα μακριά από τα κόμματα. Μας κοιτάζει με επιφύλαξη, μας κοιτάζει με δυσπιστία. Αποστρέφονται την πολιτική. Αλλά βήμα-βήμα έχουμε υποχρέωση να τους πλησιάσουμε, να τους πείσουμε, να τους φέρουμε κοντά μας και τους λέμε νέα και νέα της Ελλάδας. Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την εγγύηση για το μέλλον και για την υλοποίηση των οραμάτων τα οποία έχεις. Απευθυνόμαστε και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία,
στο κέντρο, στην περιφέρεια, στην ακριτική, ορεινή, αλλά και νησιώτικη Ελλάδα. Γιατί είναι σύνθημά μας παλιό. Για να υπάρχει ισχυρή Ελλάδα, πρέπει να υπάρχει ισχυρή περιφέρεια. Και προσθέταμε τότε, για να υπάρχει ισχυρή περιφέρεια, πρέπει να υπάρχει καλός πρωτογενής τομέας. Πρέπει η αγροτιά μας να μπορέσει να σταθεί, να ανέβει και να προχωρήσει. Κυρίες και κύριοι, η πατρίδα μας διέρχεται σήμερα κρίσιμες περιστάσεις. Καθοριστικές όχι μόνο για το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και για πολλά επόμενα χρόνια. Αυτές τις μέρες εξαρτάται αν η χώρα θα προχωρήσει θετικά τα επόμενα χρόνια. Χάθηκαν πάρα πολλά στους 6 μήνες που πέρασαν. Και είχαν και έχουν τεράστιο κόστος για την πατρίδα, αλλά και για κάθε πολίτη χωριστά. Πρέπει αυτό ο πολίτης να το καταλάβει ο ίδιος, το τι θα πληρώσει αυτούς τους 6 μήνες που χάθηκαν. Γιατί οι 6 μήνες που πέρασαν γύρισαν τη χώρα στα πιο βαθιά της κρίσης. Ζωντάνεψαν κινδύνους που είχαμε ξεπεράσει με τη δική μας κυβέρνηση, με την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Ήμασταν τον προηγούμενο χρόνο σε τροχιά ανάπτυξης και γυρίσαμε ήδη σε νέα ύφεση. Προβλεπόταν για φέτος με το πρόγραμμα ανάπτυξη, ίσως και του 3% στο ΑΕΠ. Και τώρα πάμε σε ύφεση, ίσως και του 4% και παραπάνω. Είχε αρχίσει από την προηγούμενη χρονιά να μειώνεται η ανεργία. Αργά, αλλά σταθερά. Τώρα όμως είναι πάλι σε έξαρση. Είχε αρχίσει να ζωντανεύει η αγορά, ιδιαίτερα το τελευταίο εξάμηνο του 2014, και ο τουρισμός. Και τώρα έχει παγώσει εντελώς. Και με το κλείσιμο των τραπεζών έχει εντελώς η οικονομία παγώσει. Είχε εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις το 2014 ιδιαίτερα. Γιατί το 2014 είχε σταθεροποιηθεί η οικονομία και είχαν παρουσιαστεί επενδυτές. Και τώρα εκατοντάδες επιχειρήσεις προσπαθούν να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Είχαν σταθεροποιηθεί οι τράπεζες και τώρα χρειάζονται δεκάδες δις για να σταθούν στα πόδια τους. Οι καταθέσεις το Νοέμβριο ήταν 160 δις και τώρα είναι 120, που σημαίνει ότι 40 δις και ίσως παραπάνω έχουν φύγει αυτούς τους μήνες. Είχαμε απομακρύνει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Ξαναζωντάνεψε και το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες. Είχαμε διαγράψει κάθε ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ και το φέρανε τόσο κοντά όσο ποτέ. Συζητούσαμε στα τέλη του 2014 με το mail Χαρδούβελη για μέτρα συγκεκριμένα που έφταναν το 1 δις και τώρα έχουν ήδη επιβάλει, αποδεχθεί 10 πλάσια. Ήμασταν έτοιμοι να βάλουμε τέλος στο μνημόνιο και τώρα ετοιμάζουν το 3ο μνημόνιο. Από αύριο ξεκινάνε οι συζητήσεις. Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στις αγορές και τώρα προετοιμάζουν τη νέα δανειακή σύμβαση που μπορεί να είναι και πάνω από 80 δις και επέρονται γιατί θα πάρουν μεγάλο δάνειο και δεν καταλαβαίνουν ότι όσο πιο μεγάλο είναι το δάνειο, τόσο πιο πολλά και δύσκολα και επώδυνα θα είναι τα μέτρα τα οποία θα επιβληθούν στους Έλληνες πολίτες. Και το χειρότερο, οι κίνδυνοι που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες, κίνδυνοι χρεοκοπίας και εξόδου από το ευρώ, δεν εξαφανίστηκαν. Ζωντάνεψαν, εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι μπροστά μας, είναι πολύ σοβαροί. Δεν επιτρέπουν λοιπόν σε κανένα να εφησυχάζει και πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται στους πολίτες να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, γιατί και οι πολίτες έχουν την ευθύνη τους με την πολιτική τους συμπεριφορά. Δεν μπορεί να αισθάνονται αμέριμνοι, δεν μπορεί να είναι ανεύθυνοι και δεν επιτρέπεται ούτε άλλη ανευθυνότητα ούτε άλλη αδιαφορία. Η αλήθεια είναι γνωστή πλέον σε όλους. Την έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Δεν είναι βέβαια η ώρα να μιλήσουμε για ευθύνες. Είναι η ώρα να προχωρήσει η συμφωνία, να την υπογράψει ο Πρωθυπουργός, να την ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να καταλάβουν πράγματι ότι τα μνημόνια ήταν μια αναγκαία πολιτική που ούτε μας εξέφραζε. Αλλά ήταν αναγκαία πολιτική για να μπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει. Η Ελλάδα λοιπόν σήμερα έχει την τελευταία ευκαιρία και η ευκαιρία δεν μπορεί να πάει χαμένη. Η τελευταία ευκαιρία δεν μπορεί να χαθεί. Και στις δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα μας δεν μπορεί να λείπει ο κοινός νους. Δεν μπορεί να λείπει η κοινή λογική. Δεν μπορεί να υπάρχει σύγκρουση με τη λογική. Κοστίζει τελικά η σύγκρουση με τη λογική και την πραγματικότητα. Και μας κόστισε αυτούς τους 6 μήνες πολύ. Γιατί αν από την αρχή είχαν αποδεχθεί την πραγματικότητα,
Αν είχαν πάρει τη συμφωνία που μας είχαν δώσει το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, θα ήταν πολύ καλύτερα για τη χώρα. Και πολύ περισσότερο θα ήταν αν είχαν δεχθεί τη στρατηγική που είχε χαράξει η κυβέρνηση Σαμαρά. Και πάντως σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα για τη χώρα αν δεν είχαν ρίξει την κυβέρνηση προκαλώντας εκλογές με βάση την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διότι αυτό έγινε για να μην φανούν τα ωφέλη των θυσιών που είχαμε τα χρόνια του 12, 13, 14 και που άρχισαν το 14 να φαίνονται. Και που σκέφτηκαν ότι αν προσπεράσουμε την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και βγούμε στις αγορές και η Ελλάδα γίνει μια κανονική χώρα και πάμε με ολοκλήρωση της θητείας μας το 16 για εκλογές, καταλάβαιναν ότι θα είχαν χάσει το τρένο, γιατί θα είχε δικαιωθεί η πολιτική. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι προς όλους τους Έλληνες που μας ακούνε και ιδιαίτερα στους νεοδημοκράτες, που πολλοί από αυτούς μας κρίνουν αυστηρά, που πολλοί από αυτούς μπορεί να στενοχωρήθηκαν και να πικράθηκαν, που πολλοί από αυτούς μου λένε ποια ήταν η πολιτική μας, τι έγινε με τα Ζάπια. Λοιπόν, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Η κυβέρνηση Σαμαρά δεν ήταν μια μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση για να εφαρμόσει τη δικιά της πολιτική που είχε χαράξει και που είχε πει στον ελληνικό λαό. Θέλω λοιπόν να θυμίσω ότι το 12 προχωρήσαμε και σε δεύτερη εκλογή και οι πολίτες δεν έδωσαν την αυτοδυναμία που ζητούσαμε και είχαμε το δίλημα ή πάμε σε κυβέρνηση που θα είναι συγκυβέρνηση με άλλα κόμματα ή θα πηγαίναμε και σε τρίτες εκλογές που θα ήταν καταστροφή για τη χώρα. Επικράτησε η αντίληψη της εθνικής ευθύνης και του συλλογικού καλού να πάμε σε συγκυβέρνηση. Με ποιους? Με αυτούς που μόλις βγαίναμε από εκλογές και είχαμε τρομερή ένταση και που δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, που ο ένας έριχνε στον άλλον το ανάθεμα, αλλά που έπρεπε να συμφωνήσουμε για το καλό της χώρας. Ήτανε κάτι το δύσκολο. Ήτανε κάτι που η σκληρή βάση, ο σκληρός πυρήνας δεν μπορούσε να δεχθεί εύκολα ότι θα μπορούσαμε να συμπράξουμε με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ. Αλλά δεν υπήρχε άλλη λύση. Και έγινε ένα κοινό πρόγραμμα για μια κυβέρνηση μακράς πνοής. Μου έκανε την τιμή ο πρόεδρος, ο κύριος Σαμαράς, τότε να μετέχω στην ομάδα η οποία έφτιαξε το πρόγραμμα των τριών κομμάτων. Και ξέρω από πρώτο χέρι τι τράβηξε για να γίνει η κυβέρνηση και πώς έγινε και το πρόγραμμα. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να πω ότι εμείς κάναμε μια συγκυβέρνηση με τρία κόμματα, βάζοντας για πρώτη φορά πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον και στα αλήθεια βάζοντας πιο κάτω το κομματικό συμφέρον και το συμφέρον εξυπηρέτησης των μελών της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η συγκυβέρνηση αποτελεί μια πολύ μεγάλη θετική παρακαταθήκη στην ιστορία της χώρας. Και αυτή η συγκυβέρνηση κράτησε 2,5 χρόνια. Όταν όλοι μας λέγανε ανά πεντάμινο ότι θα πέσει, ότι δεν αντέχει, και δώσ' του ξανά, και δώσ' του συνεννοήσεις. Και με την Τρόικα, η οποία ιδιαίτερα από τις ευρωεκλογές και μετά μας αδίκησε, ζητώντας πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούσε να παρέχει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και με τους Έλληνες πολίτες και με τα άλλα κόμματα με τα οποία συγκυβερνούσαμε. Και οφείλω να σας πω ότι αναλάβαμε σε πολύ δύσκολες ώρες, γνωρίζοντας τι μας περιμένει και τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πήραμε τις θέσεις του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, του Προέδρου Βουλής, των Βουλευτών για να περάσουμε καλά, όπως νομίζαν κάποιοι. Ξέραμε ότι έξω από τη Βουλή ήταν χιλιάδες αγανακτισμένοι. Ξέραμε ότι έπρεπε να ξαναφέρουμε την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ειρήνη, να ενώσουμε τους Έλληνες, να περάσουμε αυτά τα δύσκολα μέτρα. Ξέραμε ότι δεν ήταν εύκολο ούτε στη Βουλή να πάμε. Και όμως, ούτε τρίτες εκλογές ζητήσαμε, ούτε τίποτα για να μην καταστραφεί η χώρα. Είπαμε ναι, για το καλό της χώρας θα συνεννοηθούμε ακόμα και με αυτούς που ήμασταν αιώνιοι αντίπαλοι. Και αφήνει μια παρακαταθήκη αυτή η κυβέρνηση. Μια παρακαταθήκη συνεννόησης με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, που ακόμα και αν έχουμε μεγάλες διαφορές, οφείλουμε και πρέπει για το καλό της χώρας να συνεννοούμαστε. Και εδώ τι έγινε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι?
Έχουμε μια σχεδόν μονοκομματική κυβέρνηση, γιατί έχει απορροφήσει πλήρως τους ανεξάρτητους Έλληνες, και μέσα σε 6 μήνες τα κάνανε λίμπα. Εμείς 3 κόμματα, 2,5 χρόνια κρατήσαμε όρθια την Ελλάδα. Αυτοί πήραν την Ελλάδα, έχουν μονοκομματική κυβέρνηση και καταστρέψανε την οικονομία, τη χώρα και έφεραν αυτή την ώρα τους Έλληνες πολίτες σε αυτή την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ένα είναι βέβαιο, ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα έρχονται κρίσιμα γεγονότα, καταλυτικές εξελίξεις και πρέπει να τα διαχειριστούμε με την κουλτούρα που απαιτείται, της πολιτικής συνεννόησης. Και θα έλεγα να μην προκαλεί η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές τη Νέα Δημοκρατία και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εμείς δεν ψηφίζουμε τα μέτρα, εμείς ούτε την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, έστω και αν τη φέρανε σε αυτό το σημείο. Και γι' αυτό ακριβώς να ξέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία στα ζητήματα που θεωρούμε σοβαρά και έχουμε έντονες διαφωνίες θα σταθούμε όρθιοι και στη Βουλή και έξω από τη Βουλή και στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Και εδώ επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά. Να σας πω ότι και η Βουλή λειτουργήσε το 12-15 μέχρι τις εκλογές θετικά, συνενετικά. Αυτά που γινόντουσαν τότε δεν γίνονται σήμερα. Και αυτά που γίνονται σήμερα ούτε στη σκέψη μας δεν τα είχαμε να τα κάνουμε τότε. Και τολμούσανε τότε να μας πούνε για έλλειμμα δημοκρατίας. Τολμούσανε τότε να φωνάζουνε ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τολμούσανε να μας πούνε ότι ήταν πολλές οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Τολμούσανε να κάνουν μομφή στον πρόεδρο της Βουλής για να γλιτώσουν τα ισοκομματικά τους θέματα. Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτό. Εμείς τους καταλαβαίνουμε τι περνάνε σήμερα. Γιατί και εμείς με τη συνείδησή μας πολλές φορές βρεθήκαμε σε διλήμματα και δεν κοιμόμασταν. Αλλά για να σωθεί η χώρα αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε πολλούς νόμους που δεν συμφωνούσαμε. Δεν βγήκαμε όμως ποτέ να πούμε «δεν συμφωνώ, αλλά το ψηφίζω». Αυτά είναι νέα φρούτα, τα οποία δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Είναι γελία, ανόητα, αντικοινοβουλευτικά και δεν μπορούν να αναδεχτούμε. Δεν είναι δυνατόν η πρόεδρος της Βουλής να χειροκροτεί τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός να την ασπάζεται και μέσα στη Βουλή να υβρίζει την κυβερνητική πολιτική, να μην την ψηφίζει και να θέλει να παραμένει στην έδρα της Βουλής. Και θα μας πούνε και γιατί δεν τις κάνετε πρόταση μομφής. Μπα, δικό τους το θέμα. Εμείς θα τις ξαναδώσουμε λουλούδια άμα χρειαστεί. Αυτή να κοιτάξει πώς θα συμπεριφέρεται ως πρόεδρος της Βουλής σε όλους τους εκλεκτούς συναδέρφους. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποια βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να οριοθετήσουμε σήμερα. Πρώτον, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για την τρίτη δανειακή σύμβαση τώρα. Για το τρίτο μνημόνιο δηλαδή. Και μην κολλάμε, δεν πρέπει να το λέμε, είναι το τρίτο μνημόνιο. Αναφέρεται πάνω-πάνω, memorandum. Τα χρονικά όρια είναι σφιχτικά. Οι δυσκολίες μεγάλες. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Και να σας πω, δεν εμπιστευόμαστε και αυτά που μας λέει. Θεωρούμε λοιπόν επιτακτικά αναγκαίο να φτιάξει ένα σχέδιο η κυβέρνηση και να παρουσιαστεί στις διαπραγματεύσεις με υπευθυνότητα και με σχέδιο και να προτείνει άλλα μέτρα εκεί που προτείνονται οι φυσιακά και άδικα μέτρα. Εμείς δεν μετέχουμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά αν χρειαστεί να τους βοηθήσουμε, είμαστε παρόντες για να τους βοηθήσουμε. Η διαπραγματευτική ομάδα η οποία είχε θετικά αποτελέσματα αυτά τα 3 χρόνια είναι στη διάθεσή τους. Και αν θέλουν να μας ρωτήσουν, μπορούμε να τους πούμε. Αλλά αυτοί κάνουν τη διαπραγμάτευση. Αυτοί έχουν την ευθύνη για τα μέτρα που φέρνουν. Τα μέτρα που φέρνουν είναι ιδιοκτησία και έχουν την υπογραφή Τσίπρα και Παναγιώτη Καμένου. Και όλα τα άλλα να τα αφήσουν. Δεύτερον, η ρήξη στους κόλπους της κυβέρνησης φτάνει στα άκρα. Παίρνει μάλιστα τελευταία ένα χαρακτήρα σκληρής εσωτερικής σύγκρουσης και δημιουργεί ένα κλίμα αποσταθεροποίησης στο όλο πολιτικό σύστημα και στην εικόνα που στέλνει προς το εξωτερικό. Τρίτον, τα γεγονότα αυτά μπορεί να επιφυλάσσουν
ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Παρότι δεν το ευχόμαστε, εμείς θέλουμε η κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο της. Έχει πάρει νοπή εντολή το Γενάρη, ξαναπήρε εντολή τώρα με το δημοψήφισμα και δεν έχει κανένα λόγο να προσφύγει σε κάλπες. Θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί θα το κάνει. Για να λύσει τα εσωκομματικά της ζητήματα, θα βάλει σε περιπέτεια τον ελληνικό λαό. Σε αυτές τις εκλογές που εμείς απευχόμαστε να γίνουν, τους λέμε ότι όταν μας εξηγήσουν κιόλας γιατί θα τις κάνουν, θα τους εξηγήσουμε γιατί θα τις κερδίσουμε. Πρέπει λοιπόν να τους πείσουμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γιατί είναι καταστροφικές αυτές οι κινήσεις για τη χώρα. Και μπορεί να σχεδιάζουν νέα εξαπάτηση. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε εμείς όλοι να είμαστε δυναμικά παρόντες, συγκροτημένοι, ως μια δύναμη παράγοντα σταθερότητας. Τέταρτο, μπροστά σε όλα αυτά οι εμπνευστές της κυβερνητικής προπαγάνδας άρχισαν κιόλας να απεργάζονται σχέδια φανατισμού και πόλωσης. Ενώ εμείς στηρίζουμε τις αποφάσεις τους, συνεχώς μας προκαλούν. Πέμπτον, παρά την οικονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα, εγείρονται σοβαρά ζητήματα εθνικής διάστασης. Η παράνομη μετανάστευση που απειλεί να πνίξει τη χώρα, οι προκλήσεις των γειτόνων μας εντείνονται σε όλα τα μέτωπα. Η διεθνής απομόνωση δυσχεραίνει την προάσπιση των δικαίων και των δικαιωμάτων μας. Δημιουργούνται καταστάσεις που δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Προχωράμε λοιπόν χωρίς ανάπαυλα, χωρίς να χάνουμε ούτε μία μέρα. Προτεραιότητά μας είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που κρεμίστηκε στους μήνες που πέρασαν. Είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία μας, για να την εμπιστευτούν ξανά Έλληνες και ξένοι επενδυτές. Είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτική και στους πολίτες. Ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου που πρέπει και μπορούν να συζητάνε. Πρέπει να μάθουμε να κουβεντιάζουμε, να ενώνουμε δυνάμεις, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη με τους εταίρους μας και με τις κυβερνήσεις αλλά και με τους λαούς των χωρών της Ευρώπης και με τους επενδυτές που επιλέγουν την Ελλάδα και να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης. Και θα ήθελα να τονίσω ότι σε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης θετική, δημιουργική συμβολή έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, την οποία του το αναγνωρίζουμε, γιατί έχει συμβάλει ώστε τα κόμματα να μπορούν να μιλούν μεταξύ τους με βάση τον εθνικό στόχο και το εθνικό καλό. Στόχος μας είναι λοιπόν να συνθέσουμε με τη συνεργασία των παραγωγικών δυνάμεων, των επαγγελματικών ομάδων, των καταξιωμένων κάθε χώρου, το βέλτιστο μείγμα πολιτικής, πολιτών για την οικονομία και την κοινωνία. Δεσμευόμαστε να καταρτήσουμε και να επικαιροποιήσουμε ένα νέο εθνικό σχέδιο όπως παρουσιάστηκε από τον Αντώνη Σαμαρά τότε στο Intercontinental, το οποίο αποτελεί έναν οδηγό για το πώς μπορεί να πορευτεί η χώρα. Αυτό να το επικαιροποιήσουμε. Οι ομάδες εργασίας οφείλουν να δώσουν προτάσεις και αναλύσεις ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό το ελληνικό εθνικό σχέδιο, για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική βάση, να φέρουμε νέες επενδύσεις, να γίνουν νέες επιχειρήσεις, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Σε καμία περίπτωση, και το ξεκαθαρίζουμε ξανά, δεν συμβιβαζόμαστε με τον οσυρό κρατισμό. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να παίρνουμε φόρους από τον παραγωγικό ιδιωτικό τομέα για να συντηρήσουμε ένα αναποτελεσματικό πελατειακό κομματικό κράτος. Και ταυτόχρονα δεν συμβιβαζόμαστε και με τη διαφθορά την οποία δημιουργεί αυτό το μεγάλο κράτος. Δεν συμβιβαζόμαστε λοιπόν με ό,τι υπονομεύει την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις επενδύσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ανάγκη η χώρα να αφήσει πίσω της το ταχύτερο δυνατόν αυτή την αναβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Είναι ανάγκη να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μας, ο καθένας στον τομέα του, για να ξαναζωντανέψουμε ξανά την ελπίδα και να ζωντανέψει η επιχειρηματικότητα, η παραγωγή, η δημιουργία. Είναι ανάγκη να βάλουμε όλη πλάτη για την ανασύσταση του οικονομικού και κυρίως του κοινωνικού ιστού. Μόνο έτσι θα αρχίσει η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μόνο έτσι θα αρχίσει η αποκατάσταση εισοδημάτων και θα ξαναγεννηθεί η ελπίδα. Αντλούμε, γιατί έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας στην κοινωνία, και αντλούμε κάθε γόνιμη ιδέα
από την οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, από τους ειδήμονες, από τους τεχνοκράτες και τους καταξιωμένους κάθε επαγγελματικού χώρου. Και στρέφουμε ταυτόχρονα το βλέμμα μας στο μέλλον. Στο μέλλον που είναι μπροστά μας, που μας προκαλεί και που είναι το στοίχημά μας. Και σχεδιάζουμε πολιτικές για την ανάταξη της οικονομίας, αναπτύσσουμε πολιτικές που θα δυναμώσουν την ασφάλεια του πολίτη στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά του. Παίρνουμε θέση ευθύνης για κάθε μεγάλο, κρίσιμο, σοβαρό ζήτημα, για τα ελληνοτουρκικά, για την Κύπρο, για τα Βαλκάνια, για την Ανατολική Μεσόγειο, για τις στρατηγικές συμμαχίες και τη διεθνή παρουσία της χώρας μας, γιατί είμαστε ένα κόμμα ευρωπαϊκό, πατριωτικό. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα εμείς οφείλουμε να πυκνώσουμε την επικοινωνία μας με την ελληνική κοινωνία, αλλά και με τη βάση της παράταξης. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει σύντομα να προχωρήσουμε στο άνοιγμα καταλόγων της Νέας Δημοκρατίας, να ξαναγραφτούμε όλοι, με πρώτον εμένα, ως στρατιώτες, για να μπορέσουμε το κόμμα μας να αποκτήσει κατάλογο μελών, να έχουμε τα βασικά εκλεγμένα όργανα, να έχουμε τις ομάδες εργασίας και να μπορούμε μέσα από αυτές να δουλέψουμε και να παράξουμε πολιτική. Να κάνουμε ξανά δηλαδή τις κομματικές οργανώσεις μας εργαστήρια πολιτικής και να επιβεβαιώσουμε το πλαίσιο των θέσεών μας, την αξία και την αναγκαιότητά τους. Εγώ θέλω να τονίσω ότι καλή τεχνολογία, καλά τα email, καλό το ίντερνετ, αλλά οι διαζώσεις παρουσία που εμείς είχαμε στις κομματικές μας συναντήσεις πρέπει να ξεκινήσει αμέσως τώρα. Άλλο η ζωντανή φυσική παρουσία και η ανάλυση των απόψεών μας και άλλο το ψυχρό email που έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει όλοι να διαβάζουμε. Πρέπει να ξαναδώσουμε αυτή την ανθρωπιά στη σχέση μας, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και πάλι τις περιοδίες μας. Έγιναν πάρα πολλές και την προηγούμενη φορά. Φαίνεται ότι πρέπει να γίνουν παραπάνω. Εδώ είμαστε. Άλλωστε έχουμε συνηθίσει εμείς να είμαστε δίπλα στο λαό, για το λαό, με το λαό, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε την Ελλάδα και πάλι στον δρόμο της ανάπτυξης. Οφείλουμε λοιπόν να επιδιώξουμε δημιουργικές συνθήκες σύνθεσης. Να ανοίξουμε τις πόρτες, τους καταλόγους και να έρθουν μέσα όλοι, ανεξαρτήτως του τι ψήφισαν, ανεξαρτήτως αν μας στενοχώρησαν ή αν τους στενοχωρήσαμε, και να δούμε πώς και σε τοπικό επίπεδο θα καλύψουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν υπάρξει. Γι' αυτό ακριβώς εγώ πιστεύω ότι προχωράμε όλοι μαζί και προχωράμε σταθερά. Και είμαστε περήφανοι για την πορεία μας. Και αποφασίσαμε να ανοιχτούμε σε αυτή την κοινωνία και να πάρουμε το μέλλον της κοινωνίας στα χέρια μας. Είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε όλοι μαζί για να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο και μαζί να δώσουμε νέα προοπτική στους Έλληνες. Μαζί να οικοδομήσουμε με νέα ορμή, νέα δυναμική, νέα πνοή, μια καλύτερη νέα Ελλάδα. Και να μην αφήσουμε το σύνθημα του νέου στην αριστερά και στον Τσίπρα, όπου μπορεί ηλικιακά να είναι νέος, αλλά οι απόψεις του είναι οπισθοδρομικές, είναι παλιές και έφεραν την Ελλάδα στο κατόφλι αυτής της αποτυχίας το οποίο ζούμε σήμερα. Εμείς είμαστε η πρόοδος. Όπως τόνισα κυρίες και κύριοι και στη Βουλή, πιστεύω ότι κάθε νέο δεν είναι και σωστό. Κάθε καινούριο δεν σημαίνει ότι είναι προοδευτικό. Πρέπει να βιώσουμε ότι είναι σωστό. Πρέπει να βιώσουμε ότι είναι καλύτερο. Δεν μπορεί να απορρίψουμε το παρελθόν έτσι. Το παρελθόν έχει πάρα πολλά θετικά. Ιδιαίτερα αν το παρελθόν είναι ο ελληνικός πολιτισμός και η δημοκρατία η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα. Άρα εμείς οφείλουμε από το παρελθόν να κρατήσουμε κάθε τι το θετικό και εκεί να χτίσουμε βήμα-βήμα το καινούριο που είναι λογικό και σωστό, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική με τον ελληνικό πολιτισμό, με βάση τον ελληνικό πολιτισμό να χτίσουμε. Και αυτό το κάναμε 41 χρόνια τώρα. Η Νέα Δημοκρατία χτίζει, φτιάχνει γέφυρες, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη και προχωράει μπροστά.
Τονίζω λοιπόν με δύναμη της ψυχής μου ότι εμείς είμαστε η πρόοδος. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της προόδου. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που πήγε την Ελλάδα μπροστά από το 1974 μέχρι σήμερα.